περισσότερα από 100 τρακτέρ αγρότες κάνουν απόβαση στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Με ορμή πάνω στα προβλήματα που παλεύουμε τόσα χρόνια και διεκδικούμε, είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι να παλέψουμε μέχρι να δικαιωθούν τα δίκαια αιτήματα που έχουμε. Είναι μια κατάσταση στην οποία θέλουν να δώσουν ηχηρά μηνύματα μέσα από την καρδιά της Καλαμάτας. Τα μπλόκα έχουν στηθεί σε τρεις περιοχές. Δεν πτωούμαστε, δεν κάνουμε πίσω, δεν μας καλύπτουν όπου δε μία τα αιτήματα, αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, αυτά είναι ψίχουλα. Εμείς δεν θέλουμε να ζήσουμε με ψίχουλα ούτε με επιδόματα. Εμείς θέλουμε να είμαστε στις δουλειές μας, να μειωθεί το κόστος παραγωγής, να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, να δοθούν στο 100% οι επιδοτήσεις που κόπηκαν με ευθύνη και της κυβέρνησης από ό,τι φαίνεται και από ό,τι βλέπουμε. Και να βγάλουν τη θηλιά, να κατέβουν στα προβλήματά μας. Σταματήσαμε τώρα στην τράπεζα, κοιτάτε τώρα, μούτρα και περιβολή. Και μέσα είχανε ένα δάχτυλο πούδρα ο καθένας. Είναι άλλοι Έλληνες αυτοί. Είναι άλλοι Έλληνες. Άμα γίνει πάμου, η μητέρα πατρίδα δεν θα πάει αυτός μπροστά. Πώς είναι έτσι τώρα οι αγρότες? Για κοιτάξτε. Η κραυγή των αγροτών γίνεται οργή, με δυναμικές κινητοποιήσεις μέχρι και στην πόλη της Καλαμάτας. Από το γενείς το ΠΕΑΣ, τα παιδιά αυτά που είναι πίσω, όσο είναι χωρίς, εχθές έχουμε να πληγεί για τα, όχι σήμερα. Γιατί μας εγκαταλείψανε, να κάτσουν να σκύψουνε στο πρόβλημά μας, γιατί θα δουν πολλά πράγματα. Με την άλλη θα έρθουμε πολύ άγρια. Είναι κλαρή ελιά. Θα τα παρατήκουμε το κλαρή ελιά και θα βάλουμε κόστος για ξύνες απάνω. Είναι δίκαια τα αιτήματα των αγροτών και πρέπει το κράτος και η κυβέρνηση να σκύψει επάνω στα προβλήματα για να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Διαφορετικά τα πράγματα θα πάρουν άλλη τροπή και θα είναι πολύ πιο άσχημη και ειδικότερα η εγκατάλειψη που υπάρχει στον αγροτικό τομέα. Σε κάθε κλάδο του αγροτικού τομέα τα προβλήματα παραμένουν πολλά, με το υψηλό κόστος παραγωγής να είναι εκείνο που κυριαρχεί. Τα βασικά προβλήματα και των αγροτών και των μελισσοκόμων και των κτηνοτρόφων και των όλων που ασχολούνται στον πρωτογενή τομέα είναι κοινά. Εμείς έχουμε λίγο διαφορετικά προβλήματα, αλλά τα προβλήματα πιστεύω λύνονται μόνο με αγώνα και θα πρέπει η κεντρική εξουσία να καταλάβει ότι δεν μπορεί να μας περιπέζει. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι τιμή έχει το γάλα μας. Ενώ πριν δύο χρόνια που σταμάτησαν τις ελληνοποιήσεις των εισαγόμενων γάλατων, το γάλα έφτασε μέχρι 1,60 και 1,65 και αυτή τη στιγμή που επιτρέπουν στις μεγάλες εταιρείες να δίνουν γελαδινό γάλα για τη φέτα και για τη σφαίρα τη δική μας που είναι η καλύτερη ποιότητα στη Μεσσηνία, έχει φτάσει το γάλα 1,40 με 1,50 και ζητάμε και εμείς τη δικαιοσύνη μας.